Το νεότερο είναι ότι ο Ερντογάν χθες έστειλε μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε, θα χάσετε έναν καλό φίλο και πιστό σύμμαχο όπως η Τουρκία με αυτά που κάνετε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έρχεται σήμερα από μια επιστολή διαμαρτυρίας στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιστολή στέλνει στον πρόεδρο ο Ευρωβουλευτής και Ηρακλειώτης, ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης. Γίνεται εκδήλωση με έναν Γάλλο Ευρωβουλευτή των Πρασίνων, τον Φρασουά Αλφονσί. Η εκδήλωση γίνεται, προσέξτε, με τη λεγόμενη Ομοσπονδία Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Θέμα της εκδήλωσης, ο Γάλλος Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, έχει ως κύριο θέμα το δίθεν μακροχρόνιο πρόβλημα της μη εκτέλεσης των αποφάσεων από πλευράς Ελλάδας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μάλιστα. Ο Γάλλος Ευρωβουλευτής σου λέει: «Την Τουρκία ασχολούνται άλλοι, ασχοληθώ εγώ με την Ελλάδα». Η Ομοσπονδία των Τούρκων Δυτικής Θράκης, ως γνωστόν, δεν μιλάω εδώ για τον αυτοπροσδιορισμό, τον ατομικό, είναι αυτή με το έμβλημα τους δύο νομούς της Θράκης σε πράσινο χρώμα, για όσους δεν θυμούνται. Και με αυτά τα δύο θέλω να ξεκινήσω. Θα την ανοίξουμε όλη τη συζήτηση σήμερα με τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο. Καλημέρα, κύριε Πρέσβη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Για πείτε μου για αυτά τα δύο που είναι τα άμεσα της επικαιρότητας. Ας ξεκινήσω από αυτό που ο Ερντογάν λέει στον Μπάιντεν: «Πρόσεχε, θα χάσει το φίλο και σύμμαχο, την Τουρκία». Ναι, προετοιμάζεται για τη συνάντηση κορυφής που θα έχει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και κάνει το δύσκολο και φαντάζομαι θα είναι μια συνάντηση πάρα πολύ δύσκολη. Και δεν βλέπω να διευκολύνει ο Ερντογάν το έδαφος για κάποια καλυτέρευση των σχέσεων και κυρίως με την έμφαση που έχει δώσει εναντίον του Ισραήλ μετά τα τελευταία γεγονότα, mm-hmm. όπου κατηγόρησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, δεν βλέπω, δηλαδή, έχω την εντύπωση ναι. ότι πάει να πάει με κακές διαθέσεις ως προς τους Αμερικάνους και το πρόβλημα θα το έχει αυτός στο τέλος. Βεβαίως έκανε και μια πρόταση η Τουρκία για τα S-400 ναι. να μην έκανε μια ανακοίνωση ότι φύγανε οι Ρώσοι τεχνικοί και επειδή φύγαν οι Ρώσοι τεχνικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πύραυλοι. Το οποίο εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Αλλά αυτό δεν αρκεί στους Αμερικάνους, οι οποίοι θέλουν να φύγουν οι πύραυλοι αυτοί εκτός Τουρκίας. Κύριε Πρέσβη, κύριε Χρυσανθόπουλε, πιστεύετε ότι είναι, θα το πω γιατί είστε διπλωμάτης με πλούσια εμπειρία και βαθιά γνώση των ιστορικών δρόμενων, πιστεύετε ότι είναι, να το πω λαϊκά, μια αλλοκοτιά, αλλοπροσαλλοσύνη του Ερντογάν ή είναι μια στρατηγική βάθους πια και εμπέδωσης εσωτερικά αν θέλετε της πολιτικής και οικονομικής ελίτ της Τουρκίας του πιστεύω του μεγάλου βαθμού αυτονομίας από την κάποτε πλήρη εξάρτηση από τον αμερικανικό παράγοντα? Ναι, είναι το δεύτερο. Είναι μια στρατηγική του Ερντογάν να δηλαδή να εκμεταλλεύεται τους Αμερικανούς χωρίς οι Αμερικανοί να τον εκμεταλλεύονται. Και δεν βλέπω να ακολουθεί ένα μέσο δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να συμβιβαστεί κάπου. Αυτά επί του παρόντος. Mm-hmm. Καλά, προφανώς. Τι θα γίνει στην συνάντηση κορυφής, αυτή είναι άλλη ιστορία. Τώρα, για πείτε μου λίγο και γι' αυτό το φρούτο που προέκυψε σήμερα μέσα από επιστολή διαμαρτυρίας Έλληνα Ευρωβουλευτή. Γίνεται μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη λεγόμενη Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης, την οποία οργανώνει ο Γάλλος Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, ο κ. Φρανσουά Αλφονσί. Ναι. Τι είναι αυτό τώρα εδώ? Ναι, είναι μια παράδεκτη κίνηση, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται τέτοιου είδους κινήσεις. Γινόντουσαν παλιότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους Σκοπιανούς. Γινόντουσαν τέτοιες εκδηλώσεις, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές διαμαρτύρονται και συνήθως πετυχαίναμε να μην γίνει η εκδήλωση αυτή. Ο σύνδεσμος αυτών των Τούρκων της Δυτικής Θράκης που έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη, τους οποίους είχα συναντήσει εγώ όταν ήμουν γενικός πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη το 86, το 85-86,
Είναι μια ακροδεξιά εθνικιστική τουρκική οργάνωση που χρηματοδοτείται από το τουρκικό το κράτος και έχει σαν σκοπό σε πρώτη φάση την ανεξαρτησία της Δυτικής Θράκης. Λοιπόν, εκεί με αυτό το τρόπο εργάζονται και χρησιμοποιούν κάθε μέσα, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρησιμοποιώντας βεβαίως φιλικά προσκύμενους προς αυτούς ευρωβουλευτές, τους οποίους και δεν λένε και όλη την αλήθεια, όπως είναι, όπως αναφέρει και η συνθήκη της Λοζάνης, που προσδιορίζει πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι αυτοί λέγονται μουσουλμάνοι. Κύριε Χρυσανθόπουλε, εγώ το ρώτησα περισσότερο ως προς τη χρονική συγκυρία, για να έρθω σε αυτό που κυρίως θέλω να σας ακούσω σήμερα. Μετά τη συνάντηση στην Αθήνα των δύο υπουργών εξωτερικών, του Έλληνα, του Νίκου Δένδια και του Τούρκου ομολόγου του, του Τσαβούσογλου, αυτό που διαφαίνεται, τουλάχιστον από όσα λέει ο Τσαβούσογλου, πέρα από τη επίσημη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη-Ερντογάν, το ορθότερον, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι η Τουρκία υπό προϋποθέσεις χωρίς όρους, αυτή είναι η προϋπόθεση, τα συζητάει όλα και τη Χάγη, αρκεί να συζητηθούν όλα. Και μέσα σε όλα αυτά, σας θυμίζω, το ξέρετε καλύτερα εμού, υπάρχει και το θέμα της μειονότητας από πλευράς Τουρκίας. Από πλευράς Τουρκίας. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει σχέση η εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών στην Αθήνα, διότι αυτά προγραμματίζονται από, για να γίνει κάτι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να το προγραμματίσεις από πολύ καιρό πριν. Λοιπόν, αυτό ήταν προγραμματισμένο, η εκδήλωση του Γάλλου εννοώ, ήταν προγραμματισμένο από πολύ καιρό πριν και δεν νομίζω πρέπει να το δούμε στα πλαίσια της συνάντησης των δύο υπουργών εξωτερικών. Αλλά για τη συνάντηση των υπουργών εξωτερικών θα ήθελα να πω το εξής. Εάν όλα αυτά τα οποία βγήκαν στη δημοσιότητα ήταν αληθινά, θα ήταν πάρα πολύ ωραία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αλλά όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι αληθινά. Δηλαδή, αναφέρομαι στα 25 σημεία οικονομικής συνεργασίας. Αυτά τα 25 σημεία υπάρχουν από το 2000. Εγώ προσωπικά, σαν Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υποθέσεων, το 2006 διαπραγματεύθηκα με τους Τούρκους, μια δύσκολη διαπραγμάτευση για τη δεύτερη γέφυρα του Εύρου. Διαπραγματεύθηκα και συμφωνήσαμε με μεγάλες δυσκολίες τον πορθυμιακό το πορθμίο που θα ένωνε Αλεξανδρούπολη Ήμβρο, Ήμβρο Τένεδο και Σμύρνη, και οι Τούρκοι και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντιδρούσε πάρα πολύ, θυμάμαι, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις για την συμπερίληψη της Ήμβρου και της Τενέδου και τελικά το αποδέχθηκαν. Και ο τότε υφυπουργός εξωτερικών Ευρυπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε και το πρωτόκολλο. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία μπαίνουν δήθεν στην ημερήσια διάταξη ότι βελτιώνουν τις σχέσεις είναι κάτι το οποίο προϋπήρχε από το 2000 και δεν εφαρμόζεται. Και κάθε τόσο βγαίνουν στη φόρα αυτά για να δείξουμε ότι δήθεν, και λέω δείξουμε, δηλαδή και η Ελλάδα και η Τουρκία, ότι δήθεν κάτι προχωράει στις δύο σχέσεις. Και όλη αυτή η ιστορία γίνεται αυτή τη στιγμή για να με στόχο τη διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24-25 Ιουνίου για να βγει κάτι το θετικό υπέρ της Τουρκίας αυτή τη στιγμή σαν αποτέλεσμα των δίθεν καλών σχέσεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Άρα πιστοποιητικό καλής διαγωγής με έναν τρόπο. Κάτι τέτοιο, ξεχνώντας βέβαια όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα. Εδώ υπάρχει βεβαίως ένα δεύτερο σοβαρό θέμα, το κυπριακό. Αλλά ας τελειώσουμε τα διμένη. Ναι. Άρα στην ουσία, κύριε Πρέσβη, κύριε Χρυσανθόπουλε, κατά τη γνώμη σας, τα πράγματα δεν βελτιώνονται, δεν εξομαλύνονται. Και η λεγόμενη συνολική ατζέντα της Τουρκίας παραμένει στο τραπέζι, έχοντας πίσω της και μια υπόβαση 15 μηνών συνεχών προκλήσεων
που στο τέλος δεν είχαν και κανέναν κολλασμό πουθενά. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και βεβαίως για να μην είμαι πολύ κριτικός δηλαδή σε αυτά, αναρωτιόμουν αν εγώ ήμουν Υπουργείο Εξωτερικών τι θα έκανα μετά την Άγκυρα. Mm-hmm. Και αφού το σκέφτηκα κατέληξα ότι μετά την Άγκυρα δεν θα προσκαλούσα τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα. Α, αυτό. Θεωρείτε ότι τακτικά είναι ένα λάθος μήνυμα. Λάθος μήνυμα και στους Ευρωπαίους, λάθος μήνυμα και στους συμμάχους, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Εκτός αν θέλει η κυβέρνηση να δώσει αυτό το λάθος μήνυμα. Αυτό δεν το ξέρω. Mm. Κύριε Πρεσβή, λένε πολλοί εδώ ακροατές ακούγοντάς σας, σας στέλνουν την καλημέρα τους βεβαίως. Πόσο ιδιωτική ήταν η επίσκεψη Τσαβούσογλου στη Θράκη με το χαρακτήρα που πήρε και κυρίως με τα όσα μέσα από διαρροές έχουν προκύψει ότι συζητήθηκαν στο τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή. Ακόμη και ο γνωστός λέει, δεν το ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει Τούρκος εκεί διπλωματικός που είπε ότι τα σύνορα της Ελλάδας θα πρέπει να είναι ως τον Έστο, όχι ως τον Εύρο. Τέλος πάντων λέει, και γιατί εμείς δεν σηκώνουμε τους τόνους, όχι από μαξιμαλισμό, αλλά με βάση το τι προβλέπουν οι συνθήκες. Είπε πριν από λίγο, λέει ο κύριος Πρέσβης, για παράδειγμα, Ύμβρο και Τένεδο. Ναι. Αυτό είναι πολύ σωστό. Όλες οι επισκέψεις που κάνουν οι Τούρκοι στη Θράκη βαπτίζονται ιδιωτικές, αλλά είναι ουσιαστικές. Είναι. Και πάντοτε γίνονται συναντήσεις στο τουρκικό προξενείο με μέλη της μειονότητος και γίνονται οι διάφορες προκλήσεις. Αυτό που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου ήταν το γεγονός ότι στη συνέντευξη που δόθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών μέσα στο προξενείο δεν επετράπηκε στην αρχή η είσοδος των Ελλήνων δημοσιογράφων από την Αθήνα. Αυτό το θεώρησε εντελώς απαράδεκτο μέσα στην Ελλάδα να μην επιτρέπουν τους Έλληνες δημοσιογράφους από την Αθήνα να καλύψουν την εκδήλωση αυτή που ήταν και στα τουρκικά, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ναι, σε ελληνική επικράτεια όμως, έχετε δίκιο. Ναι, δεν μπορεί μέσα στην Ελλάδα ένας Τούρκος, οποιοδήποτε και να είναι, να απαγορεύει τους Έλληνες δημοσιογράφους πρόσβαση σε μια συνέντευξη που γινόταν μέσα στο προξενείο. Αυτό θεώρησα απαράδεκτο. Βεβαίως, ευτυχώς βγήκαν και οι Πομάκοι και έσωσαν αρκετά την κατάσταση λέγοντας στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ότι δεν είσαστε αποδεκτός σε εμάς. Οπότε αναγκάστηκε και μάλλον ματέωσε την επίσκεψη στη Ξάνθη όπου θα τους συναντούσε. Άρα εδώ έχουμε βρίσκεται μια διαφοροποίηση. Τώρα θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο γιατί πενιχτήκατε και για την Κύπρο και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ρωτώντας σας, άρα στρατηγικά, πού νομίζετε ότι βρισκόμαστε πλέον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις παρά τα όσα ακούγονται, γράφονται και αναλύονται κατά καιρούς? Σας θυμίζω ότι 15 μήνες είχαμε μία διαρκή σε τακτικό πεδίο κλιμάκωση με μια σειρά ενεργειών. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πού πλέον? Βρισκόμαστε εκεί που είμαστε. Δηλαδή δεν έχει γίνει κάποια πρόοδος. Δηλαδή έχει γίνει μια επικοινωνιακή πρόοδος που προσπαθεί η Άγκυρα, ίσως και η Αθήνα, να, όπως είπατε και εσείς, να δώσει ένα χαρτί καλή διαγωγή στη Τουρκία, ούτως ώστε να προχωρήσει και να βγει κάτι θετικό για τη Τουρκία στην διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει 24-25 Ιουνίου. Mm. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Χαράλαμπος, κύριε Πρέσβη, μην το ψάχνετε, ακόμη και στην Ελλάδα, στην εσωτερική λεγόμενη επικοινωνιακή ατζέντα, υπάρχουν πολλοί που καλλιεργούν ένα κλίμα, παιδιά να τα βρούμε να τελειώνουμε, είμαστε από κάτω, δεν μας παίρνει, μην προκαλούμε, να κλείνουμε το κεφάλαιο των εντάσσεων και να πορευτούμε. Εσείς τι λέτε? Όχι, αυτό είναι... Λάθος είναι, ένα μεγάλο λάθος, και διότι έχοντας ζήσει πάρα πολλά χρόνια στη Τουρκία μπορώ να σας πω ότι εάν είσαι υποτακτικός και υποχωρητικός προς το Τούρκο δεν σε λαμβάνει υπόψη, χάνει το σεβασμό του ο Τούρκος προς εσένα. Αντιθέτως, εάν δείξεις δυναμισμό και πολεμάς τις απαιτήσεις της Τουρκίας,
αποκτάς από τουρκική πλευρά ένα σεβασμό, ότι είσαι ένας αξιοσέβαστος αντίπαλος. Γι' αυτό και εγώ επιμένω ότι δεν θα πρέπει, ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτή την ιστορία που την άκουσα και προχθές στην ελληνική τηλεόραση, ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορείς να πας να κάνεις διμερείς συνομιλίες με τους Τούρκους και να μην διεκδικείς τίποτα παρά μόνο τα 12 ναυτικά μίλια κτλ. Διότι εδώ εμείς θα μπορούσαμε άνετα να είχαμε ζητήσει, για παράδειγμα, την επιστροφή της Ήμβρου και της Τενέδου, με το επιχείρημα ότι οι Τούρκοι δεν σεβάστηκαν το άρθρο 14 της Λοζάνης, το οποίο προέβλεπε μιας μορφής τοπικής αυτοδιοίκησης. Το είχα πει κάποτε αυτό όταν ήμουν εν υπηρεσία σε ένα υπουργό εξωτερικών, ο οποίος μου απάντησε, Έλληνα υπουργό εξωτερικών, ο οποίος μου απάντησε ότι δεν μπαίνω στη λογική του Τούρκου του μπαζαρέματος. Λοιπόν, δεν είπα τίποτα μετά από αυτό. Μετά, θα πρέπει να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Το ναι, αλλά υπάρχουν, μισό λεπτό, υπάρχουν φωνές όμως και στην Ελλάδα που σου λένε, το ξέρετε, ότι αν το κάνουμε κλείσαμε τη θάλασσα. Την κάναμε αμυγός ελληνική. Εδώ θέλω, τονίζοντας ταυτόχρονα στην ανθρωπότητα ότι παρέχεται στη Τουρκία η αυλαβή διέλευση. Και έτσι δεν παρεμποδίζεται η πρόσβασή της στη Μεσόγειο, όπως συνέχεια διατείνονται και σε απειλή με πόλεμο. Το ίδιο ισχύει και για τον εναέριο χώρο. Επίσης θα μπορέσουμε, ευτυχώς εδώ το έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, να θέσουμε το θέμα του πυρηνικού αντιδραστήρα της Τουρκίας που χτίζεται στην ομογενή περιοχή στο Ακουγιού. Να τεθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Και θα πρέπει να εντάξουμε και άλλες μεσογειακές χώρες στις σχετικές διαμαρτυρίες. Λοιπόν, ακόμα και τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φαρονικό έργο του Ερντογάν, το κανάλ Ισταμπούλ, με το οποίο η Κωνσταντινούπολη γίνεται νησί, με την κατασκευή διόρυγας που θα είναι παράλληλη με το Βόσφορο. Πολλοί στη Τουρκία αντιτίθεται σε αυτό το έργο, μεταξύ των οποίων και ο Ιμάμογλου, ο Δήμαρχος, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε θέματα και βεβαίως το κυριότερο θέμα, το οποίο βεβαίως το θέτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπορούμε και εμείς να το θέσουμε επί διμερούς βάσεως, είναι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται στην Τουρκία. Είναι κάτι το τρομερό αυτό το οποίο γίνεται. Και πολλοί δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις φυλακές, άνευ λόγου. Σωστό. Μέσα σε όλο αυτό που ξεδιπλώνεται, κύριε Πρέσβη, κύριε Χρυσανθόπουλε, σε αυτές τις συνομιλίες δεν ευρέθη ούτε μία κουβέντα για το Κυπριακό και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και το λέω δεν ευρέθη ούτε μία κουβέντα, διότι η Τουρκία, το ξέρετε καλύτερα μου εσείς, για τους ακροατές το λέω, παλίως έλεγε ότι οι διμερείς μας σχέσεις δεν μπορούν να συνδέονται με το Κυπριακό. Έτσι. Αλλά το ότι αυτή το συνδέει ο στρατό κατοχής. Είμαι απόψεις του τύπου και ένας Τουρκοκύπριος να μην υπήρχε θα έπρεπε να τον εφεύρουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά εμείς δεν τα είναι άλλη χώρα η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι ανεξάρτητη άλλη χώρα, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι. Συνήθως στις διμερείς συζητήσεις μας με τους Τούρκους δεν συζητάμε το Κυπριακό, δηλαδή συζητάμε μόνο τα διμερή θέματα. Ανεπισήμως σε κάποιο γεύμα μεταξύ Αχλαδιού και Τυριού μπορεί να γίνει κάποια κουβέντα για το θέμα αυτό. Κάποια κουβέντα, αλλά επισήμως δεν το θέτουμε, κυρίως διότι οι συζητήσεις γίνονται στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τώρα στη διάρκεια κάποιου γεύματος που είχε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο κάτι να ελέγχθει για το Κυπριακό, αλλά αυτό δεν το ξέρω. Στην πράξη λοιπόν, γιατί το Κυπριακό είναι το άλλο μεγάλο θέμα και στο οποίο φαίνεται να έχει δρομολογηθεί μία πορεία αυτή τη στιγμή. Ναι, έχει. Είναι δυστυχώς ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο θα δημιουργήσει μεγάλη ένταση στην περιοχή. Εδώ έγινε ένα λάθος από πλευράς Λευκωσίας και Αθήνας. Το λάθος ήταν ότι ενώ ήξεραν ότι η τουρκική πλευρά θα έθετε το θέμα της
του ανεξάρτητου τουρκοκυπριακού κράτους, δεν ειδοποίησαν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες εμείς δεν ερχόμαστε. Διότι οι τουρκικές θέσεις ξεφεύγουν εντελώς από το πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των συζητήσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια του ΟΗΕ. Άρα δεν είναι διαδικαστικό, ήταν ουσίας ότι αφού εκφεύγει του περιεχομένου των αποφάσεων, πώς θα έρθουμε να συζητήσουμε. Ακριβώς. Μάλιστα. Και εκεί θα έπεφτε η πίεση προς τους Τούρκους να, από τα Ηνωμένα Έθνη, να αλλάξουν θέση. Και εφόσον δεν άλλαζαν θέση, δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτή η δίθεν πενταμερής, η οποία κατέληξε, όπως είχαμε όλοι προβλέψει, σε μια αποτυχία. Το επικίνδυνο τώρα, το επικίνδυνο, γι' αυτό το έμαθα από τουρκικές πηγές, το επικίνδυνο σε όλη αυτή την ιστορία, είναι η αγγλική πρόταση. Υπάρχει μια αγγλική πρόταση, η οποία βρίσκεται στο τραπέζι και η οποία προβλέπει ένα ομοσπονδιακό κράτος και από κάτω θα είναι δύο ημιανεξάρτητα κράτη, δηλαδή τα οποία το τουρκοκυπριακό θα μπορεί να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες και το ελληνικό θα μπορεί να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες. Αυτό μπορεί με μεγάλη φαντασία ο Γενικός Γραμματέας να πει ότι είναι μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, που μεταξύ μας δεν είναι. Αλλά αυτό είναι το επικίνδυνο και γι' αυτό δεν θα πρέπει εμείς, δηλαδή δεν θα πρέπει η Λευκωσία και η Αθήνα να πάει σε οποιαδήποτε πενταμερή συνάντηση κάνει ο Γενικός Γραμματέας, εάν οι Τούρκοι δεν επανέλθουν στις παλιότερες θέσεις τους. Διότι υπάρχει αυτός ο αγγλικός κίνδυνος στη μέση. Άρα λέτε, από αυτό που μας μοιάζει ως, να το πω ακραίο, δύο χωριστά κράτη, αυτό λέει η Τουρκία, ναι, να φανεί ότι κάνει και ένα βήμα υποχώρησης, ναι, να πάμε σε δύο ημιανεξάρτητα κρατήδια, τα οποία θα έχουν και ένα ενιαίο πρόσωπο σε ομοσπονδία, αλλά στην ουσία θα είναι δύο χωριστά κράτη. Ακριβώς. Δηλαδή από την πίσω πόρτα μια παραλλαγή σχεδίου ανάνα, αυτό μου λέτε. Μία, ας το πούμε, μία βελούδινη διχοτόμηση. Βελούδινη διχοτόμηση. By Great Britain, πάντα, μάλιστα. Η γνωστή άγνωστη πάντοτε. Άρα, κύριε Πρέσβη, στην ουσία, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι γυρνάμε στα προ αυτών των εξελίξεων, καταρχάς μου λέτε ότι η Τουρκία πέτυχε με έναν τρόπο να το φέρει πάνω στο τραπέζι των συνομιλιών, των άτυπων μεν, αλλά συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και τα δύο χωριστά για πρώτη φορά να ακουστεί. Ακούστηκε. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Και το κατέθεσε. Και κατέθεσε. Μάλιστα. Η τουρκοκυπριακή πλευρά κατέθεσε την πρόταση αυτή. Ωραία. Ας κάνω την υπόθεση εργασίας ότι το τραβάει αυτό. Και δεν δέχεται και τη βρετανική πρόταση. Το να πάμε στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία είναι βήμα θετικό ή πάλι πέφτουμε στην άλλη τουρκικής εμπνεύσεως κατάσταση? Πέφτουμε στη τουρκική εμπνεύσεως κατάσταση. Δηλαδή μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, αυτό μου λέτε. Ναι, αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνει η Αθήνα και η Λευκωσία αυτή τη στιγμή είναι, διότι υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος. Υπάρχει η Τουρκία να ζητήσει από τις φιλικές προς αυτήν μουσουλμανικές χώρες να αρχίζουν να αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει από τώρα μια προληπτική επίθεση προς τα κράτη αυτά, τονίζοντας τις διμερείς συνέπειες που θα έχει, που μπορεί η Ελλάδα να επιβάλλει στα κράτη αυτά και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, θα δείξουμε ότι εάν τολμήσετε να παραβιάσετε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και βγείτε με κάποια αναγνώριση, θα υπάρχουν αυτές και αυτές οι συνέπειες. Θα πρέπει αυτό να το κάνουμε από τώρα και να μην περιμένουμε να γίνουν οι αναγνωρίσεις και μετά να τρέχουμε και να μην προφθαίνουμε. Άρα, κύριε Πρέσβη, αυτό που είχε δηλώσει σε φαινομενικά ανύποπτο χρόνο η τουρκική πλευρά και μετά το επανέλαβε η τουρκοκυπριακή πλευρά. Ποια Κυπριακή Δημοκρατία? Μιλάμε για εκλειπούσα Κυπριακή Δημοκρατία, προσπαθούν να το επιτείνουν. Μήπως λοιπόν αυτό που
πλέον διακυβεύεται εδώ είναι η ίδια η υπόσταση ως κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μου φαίνεται ναι. Μου φαίνεται ναι. Διότι αν γίνει οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα υπάρχει πια η Κυπριακή Δημοκρατία. Και μετά τίθεται ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει εδώ ο φίλος ο Αχιλλέας, καλημέρα στον κύριο Πρέσβη. Θα ήθελα να το ρωτήσετε αν συνδυάζει και σχολιάζει τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κυπριακή Δημοκρατία και τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Νετανιάχου από το Ισραήλ. Όχι. Το μόνο που έχω να πω για τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι η αντίδραση του Τουρκοκύπριου, ο οποίος είπε ότι το ότι επικράτησε η δεξιά στις εκλογές αυτές δείχνει πόσο δύσκολο είναι να συνεργαστούμε με την ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτές τις δηλώσεις έκανε ο Τουρκοκύπριος. Η διαφαινόμενη αποχώρηση Νετανιάχου μπορεί να αλλάξει τις παραμέτρους στην Ανατολική Μεσόγειο? Δεν νομίζω ως προς το Κυπριακό, αλλά ως προς την Ανατολική Μεσόγειο ίσως ναι. Αλλά δεν έχω μπει πολύ εκεί μέσα για να σας μπορώ να σας πω. Τώρα, όλα αυτά κύριε Πρέσβη, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, είναι σε ένα μεγαλύτερο κάδρο, το ξέρετε καλύτερα μου, αυτό που λένε της νέας διπολικής με πολυπολικές εμφανίσεις κατάστασης, δύσης από τη μια, ευρυασιατικού μετόπου από την άλλη, των ισορροπιών που περιγράψατε στην αρχή της Τουρκίας, μία έτσι, μία αλλιώς. Κατά τη γνώμη σας, πού οδηγούμαστε με επίκεντρο την περιοχή, γιατί φαίνεται ότι η Ανατολική Μεσόγειο, Μέση και Εγγύς Ανατολή, μάλλον είναι το σημείο που κοχλάζει αυτή η ένταση σύγκρουση. Εγώ θέλω να τονίσω τη σημασία της Κίνας και τη σημασία της Κίνας για την Ελλάδα επίσης. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι οι Κινέζοι έχω υπηρετήσει και στο Πεκίνο για δύο χρόνια, έχουν μεγάλη εκτίμηση στους λαούς που έχουν μια ιστορική παράδοση και έχουν μεγάλη εκτίμηση στην Ελλάδα. Θυμάμαι μου λέγανε, συζητούσαμε για τους Αμερικάνους, μου λέγανε στους Αμερικάνους, οι Αμερικάνοι μας λένε να κάνουμε δημοκρατία αύριο. Εμείς τους απαντάμε, αν κάνουμε δημοκρατία μπορείτε να μας ταΐζετε, και αλλάζουν θέμα. Και μου λένε τι ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, ένα κράτος 300 ετών. Έτσι βλέπουν την ανθρωπότητα οι Κινέζοι και βεβαίως δεν ξεχνούν το πόσο είχαν καταπιεστεί από τη Δύση με όλους τους πολέμους που γίνανε και όλες τις καταστροφές που υπέστηκαν κυρίως από τους Άγγλους, δεν το ξεχνούν αυτό και τώρα έχουν γίνει μια καινούρια δύναμη η οποία θέλει να κάνει αυτό που κάνουν όλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες, να επιβληθεί ειρηνικά. Βρίσκεται στην Αφρική, βρίσκεται και στην Ελλάδα με την Κόσκο και προχωράει. Τώρα με την Τουρκία δεν έχει καλές σχέσεις η Κίνα και δεν μπορεί να έχει καλές σχέσεις λόγω της μουσουλμανικής μειονότητας στην επαρχία Ξινγιάνγκ, την οποία οι Τούρκοι υποστηρίζουν ακόμα, και το θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε το απελευθερωτικό κίνημα του Ανατολικού Τουρκεστάν που είχε έδρα την Κωνσταντινούπολη. Και το οποίο ήταν αυτή η επαρχία, Ναι, ναι. Και ήταν όλο το Αντάρτικο δηλαδή, είχε τη βάση του στην Κωνσταντινούπολη. Και θυμάμαι όταν ήμουν στο Πεκίνο, ο αρχηγός αυτής της οργάνωσης και ο γιος του συναντήθηκαν με τον Οζάν. Και οι Κινέζοι έγιναν έξω φρεντών για την ιστορία αυτή και παραλίγο να διακοπούν και οι σχέσεις τους. Άρα κύριε Πρέσβη, οι Ουιγούροι είναι το ένα θέμα. Ναι. Από την άλλη θα σας πει κάποιος, και το έχετε ακούσει, γιατί ξέρω ότι ψάχνετε τα πάντα, μελετάτε στα πάντα, ότι η Τουρκία εφαρμόζει στο επίπεδο των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο ό,τι εφαρμόζει η Κίνα στις διενέξεις της με τις Φιλιππίνες. Ναι. Αυτό πώς το ακούτε? Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή
οι Τούρκοι κοιτάνε να πιάσουν ό,τι μπορούν. Ακόμα και αν ο εχθρός τους εφαρμόσει κάτι, θα το πάρουν και θα το εφαρμόσουν οι Τούρκοι. Αλλά δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή, να δούμε καλές σχέσεις Κίνας και Τουρκίας. Και βεβαίως υπάρχει όλο το μεγάλο σχέδιο των Κινέζων του δρόμου του μεταξιού που υλοποιείται και όπου και η Ελλάδα συμμετέχει εκεί. Στην τράπεζα έχει συμμετάσχει με ένα κονδύλιο σε όλα αυτά τα έργα, τα οποία είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο θα φέρει την Ασία κατά τρόπο ειρηνικό πλησιέστερα προς την Ευρώπη. Και εκεί αντιδρά η Αμερική. Πριν κλείσουμε με όσα με ενδιαφέρον ακούμε, κύριε Πρέσβη, κύριε Χρυσανθόπουλε, θα μείνω στο ερώτημα του φίλου μου του Γρηγόρη. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κατά τον κύριο Χρυσανθόπουλο, μία χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι βαθιά πληγωμένη 15 χρόνια και οικονομικά, πώς θα έπρεπε σε αυτόν τον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο να πορευθεί στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, πέρα από το να έχει στρατηγική? Ακούω πολλές φορές να λένε όλοι, λέει εδώ ο Γρήγορης, για πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική. Είναι εύκολο αυτό? Είναι εύκολο και μπορώ να πω ότι το κάναμε επί Πασόκ 1. Πασόκ 1 ήταν στην αρχή. Και όπου εφαρμόσαμε μια επιθετική εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, για να εφαρμόσεις μια επιθετική εξωτερική πολιτική θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική ηγεσία που θα προσδιορίσει πρώτα απ' όλα τι θέλει η Ελλάδα για τον εαυτό της και όχι τι θέλει ο διεθνής παράγων για την Ελλάδα. Και όταν το κάνει αυτό μπορεί να χειριστεί το διεθνή παράγοντα προς όφελος των συμφερόντων της Ελλάδας. Αυτό το κάναμε τότε. Το άλλο είναι, θα πρέπει η Ελλάδα, και πάλι το κάναμε επί Πασόκ 1, να ασχοληθεί και να μάθει καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άλλες χώρες του πλανήτη. Γιατί πιο εύκολα θα ακούσουν και αντιδράσουν θετικά στα ελληνικά αιτήματα, αν προηγηθεί συζήτηση με προτάσεις επίλυσης των ξένων προβλημάτων. Αυτό αφορά και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρίτες χώρες. Παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κάτι το οποίο κάναμε όταν ζητούσαμε την ψήφο για να βγούμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τελικά βγήκαμε την τρίτη φορά. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδος θα πρέπει να καταλάβουν, και αυτό το κάνουν τώρα, ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σταματήσουν να λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας υποστηρίζει. Μα είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην υποστηρίζει τον εαυτό της? Στην Ελλάδα εναπόκειται να πείσει τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δίκαιο ενός αιτήματος. Είτε πρόκειται για την Τουρκία, είτε πρόκειται για αγροτική πολιτική. Και για να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει να γνωρίζει η Ελλάδα τα προβλήματα που ίσως τα κράτη-μέλη να έχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός, και να προσφέρει να βοηθήσει σαν αντάλλαγμα της δικής του υποστήριξης. Και αυτό το κάναμε τότε μέχρι το 1986, όταν είχε αναλάβει τότε. Κάπως έτσι πήρε και τα μόπο ο Ανδρέας Παπανδρέου, ε? Ναι. Μάλιστα. Ήταν τότε που η Ελλάδα είχε αναλάβει και πρωτοβουλίες. Το τι έγιναν μετά είναι άλλο θέμα, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Όχι, η Ελλάδα είχε αναλάβει και αργότερα πρωτοβουλίες για την επίλυση του προβλήματος του Γιβραλτάρ μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο τελικά λύθηκε με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Έτσι μόνο μπορεί να γίνει η εξωτερική πολιτική, αλλά αυτό πρέπει και εμείς να δείξουμε ένα ενδιαφέρον για τα προβλήματα των άλλων και να μην λέμε αχ, εμείς. Αν δείξουμε ενδιαφέρον στα προβλήματα των άλλων, και αυτοί θα δείξουν ενδιαφέρον στα δικά μας τα προβλήματα. Όταν έκανα διαβήματα στην Πολωνία, όταν ήμουν σε διάφορες χώρες για ορισμένα ελληνικά αιτήματα να έχουμε την υποστήριξη, πήγαινα και έθετα πρώτα τα δικά τους τα προβλήματα και πώς μπορούσαμε να βοηθήσουμε την Πολωνία, που τότε είχε προβλήματα στις διαπραγματεύσεις ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο. Κύριε Χρυσανθόπουλε,
να κλείσουμε ρωτώντας σας αν εκτιμάτε με βάση και τα ευρύτερα γεωπολιτικά και τη διελκυστίδα αυτή τη στιγμή Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών, την πίεση της Ρωσίας, αν εκτιμάτε και αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να ξαναμπούμε σε εντάσεις επί του πεδίου μέσα στο καλοκαίρι. Το ρωτώ πάρα πολύς κόσμο. Ή θεωρείτε ότι τουλάχιστον αυτό το επικοινωνιακό οδηγεί σε ένα καλοκαιρινό μορατόριουμ? Όλα θα φανούν μετά τη διάσκεψη κορυφής 24-25 Ιουνίου. Από εκεί θα φανεί πώς θα είναι το καλοκαίρι. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρέσβη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Και εγώ και εγώ στη διάθεσή σας πάντοτε. Να είστε καλά.